μην προχωρήσει η χώρα σε εκλογές. Οι εκλογές είναι εθνική ανάγκη, οι εκλογές επιβάλλονται για λόγους λαϊκής κυριαρχίας και λόγους δημοκρατίας. Έχουμε μια συγκυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να συνεχίσει χωρίς να καταστρέφει τη χώρα. Λέτε, με συγχωρείτε, είναι μια διακρίση, μια απαραίτητη διακρίση. Τώρα, λέτε ότι ο πρόεδρος δημοκρατίας πρέπει να προέλθει μετά από εκλογές και με μια άλλη κυβέρνηση. Με μια άλλο σχετισμό, μάλλον δυνάμεων στη Βουλή. Βεβαίως. Αν... Αυτό λέτε. Κοιτάξτε. Για να το καταλάβω. Εμείς δεν αποκλείουμε τον διάλογο και την δυνατότητα ευρύτερων συγκλήσεων και συνενέσεων προκειμένου να αναδειχθεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Με την παρούσα σύνθεση. Αυτό όμως που λέμε είναι ότι αυτό θα γίνει μετά τις εκλογές. Με άλλη σύνθεση της Βουλής. Μάλιστα. Θα γίνει μετά τις εκλογές. Τώρα γίνεται σαφής. Και θα γίνει μετά τις εκλογές. Όχι γιατί είμαστε εμείς μανιακοί των εκλογών, αλλά γιατί το επιβάλλει ο τόπος. Το επιβάλλει η ανάγκη να αλλάξει πορεία. Σήμερα η αλλαγή πορείας έχει αναδειχθεί και από την Λαϊκή Βούληση, αλλά πέραν αυτού. Η αλλαγή πορείας εμείς τη ζητάμε, διότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία δεν εφαρμόζει αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Έχουμε μια κυβέρνηση επίσης που έχει αποδειχθεί πλέον ρητά μέσα από εκλογές ότι δεν έχει τη λαϊκή συγκατάθεση. Άρα λέτε λοιπόν εκλογές, σύνθεση της καινούργιας Βουλής θα βγάλει... Η ανάγκη δημοκρατίας, η ανάγκη διεξόδου για τη χώρα σημαίνει εκλογές. Και οι εκλογές δεν είναι καταστροφή. Έγιναν ευρωεκλογές. Δεν καταστράφηκε η χώρα. Δεν καταστράφηκε η χώρα. Και οι εκλογές να γίνουν, η χώρα δεν πρόκειται να πάει πίσω. Το αντίθετο, θα λυθεί ένα πολιτικό πρόβλημα, θα υπάρξει θετική απάντηση του ελληνικού λαού για ποιη πορεία θέλει να ακολουθήσει η χώρα. Πάντως από το κάλεσμα αυτό, σε σχέση με το 12, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε 150.